ότι ένας ανάπηρος είναι ένας άνθρωπος με ανάγκες, με ευθύνη, με ικανότητες, με πυγμή, όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι. Είναι μια κοινωνική κατασκευή. Είμαι η Μαρία Σγούρου, είμαι αναπτυξιακή ψυχολόγος και εκπαιδεύομαι στο να γίνω ψυχοθεραπεύτρια με την προσέγγιση Gestalt και πάσχω από αρθρογρύπωση. Αρθρογρύπωση είναι ένα σύνδρομο, μία κατάσταση με την οποία κανείς γεννιέται και αφορά τους μυς και τα οστά του σώματος. Οι μυς έχουν μία μορφή σχοινοειδή, δηλαδή από μόνοι τους, όσο και να γυμναστούν, δεν θα μπορέσουν ποτέ να αποκτήσουν τη μάζα και τη δύναμη ενός μη αρτιμελούς ανθρώπου και τα οστά στις αρθρώσεις τους δημιουργούν κάποιες συγκάψεις λέγονται, δηλαδή σκληραίνουν οι αρθρώσεις και χάνουν πιο από το εύρος τους. Δεν υπάρχει σαφής αιτία για την αρθρογρύπωση, είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο που ακόμη δεν έχει εξηγηθεί εντελώς. Έχω γεννηθεί με αυτό, είμαι 24 ετών, γεννιέμαι με ένα ποσοστό και πεθαίνω με το ίδιο ποσοστό. Δεν επηρεάζεται το προσδόκιμο ζωής μου, χρειάζεται χειρουργικές επεμβάσεις, γιατί οι αρθρώσεις πολλές φορές παρουσιάζουν εξαρθρήματα, καθώς οι μυς δεν είναι αρκετά δυνατοί για να τις διατηρούν στη θέση τους. Είναι συχνή η σκολίωση στην αρθρογρύπωση, εγώ έχω, και είχα μάλιστα πολύ περισσότερη πριν κάνω σπονδυλοδεσία στην ηλικία των 14, ακριβώς επειδή οι μυς στις πλάτες μου δεν ήταν τόσο δυνατή για να τις συγκρατούν σε μία ίσια θέση. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν γύρω στα 3-4 ετών, σκεφτόμουν ότι σε λίγο που θα μεγαλώσω θα περπατήσω. Δηλαδή τότε το ένιωθα σαν να απλά να καθυστέρησε κάτι και γι' αυτό το λόγο εγώ δεν περπατάω ενώ τα άλλα παιδάκια περπατούν. Πολύ γρήγορα κατάλαβα ότι δεν πρόκειται να περπατήσω μεγαλώνοντας. Επικεντρώθηκα πολύ στο διάβασμα, στο σχολείο, στους φίλους μου και στην παιδικότητά μου. Οπότε για πάρα πολλά χρόνια, στην παιδική ηλικία και στην εφηβεία, δεν είχα χρόνο να σκεφτώ τη διαφορετικότητά μου. Ήμουν επικεντρωμένη πολύ στο θετικό. Και αυτό και σαν μηχανισμός άμυνας λειτουργήσε και η οικογένειά μου το ίδιο. Στην εφηβεία ξεκίνησα να φοβάμαι ότι λόγω της αναπηρίας δεν πρόκειται να με ερωτευτεί κανένα αγόρι. Τα φοιτητικά χρόνια συνεχίστηκαν κάπως έτσι στο doing, στο να ζω δυνατά, οπότε πάλι δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με το ψυχικό κομμάτι της αποδοχής. Και αυτό ξεκίνησε με την έναρξη της ειδίκευσής μου σαν ψυχοθεραπεύτρια, με την προσέγγιση Gestalt, η οποία είναι μία βιωματική προσέγγιση και απαιτεί να κάνω εγώ ένα ταξίδι μέσα μου και μία βαθιά βουτιά με δική μου ψυχοθεραπεία. Δεν νιώσω ποτέ μη ενταγμένη και η ιδιοσυγκρασία μου φυσικά διαδραματίζει ρόλο σε αυτό. Σίγουρα αυτά λειτουργήσαν προστατευτικά και λίγο σαν παυσίπονα στο να ξεκινήσω εγώ μια διαδικασία να κοιτάζω κατά μέσα. Το μεταπτυχιακό μου είναι στην αναπτυξιακή ψυχοπαθολογία της βρεφικής και της νηπιακής ηλικίας εδώ στην ιατρική του Απιθύτα και η διπλωματική μου εργασία είχε να κάνει με το θετικό συνέστημα και τους μηχανισμούς προσαρμογής γονέων παιδιών με κινητική αναπηρία. Η επιλογή του θέματος φυσικά δεν ήταν τυχαία, ήταν έτσι ένας τρόπος να μάθω πιο πολλά για τη δική μας ιστορία σαν οικογένεια, ερχόμενη σε επαφή με τις ιστορίες των οικογενειών που συμμετείχαν στην έρευνά μου. Είχα πάρα πολύ στήριξη από την οικογένειά μου, πολύ στήριξη από τους φίλους μου, τις παρέες μου, από τους συναδέρφους μου, από τους γνωστούς μου, ναι, είχα πολύ στήριξη. Ήταν ένας από τους παράγοντες που με έχει κάνει αυτή που είμαι τώρα. Κανείς άνθρωπος, όσο κοντά και να είναι με την αναπηρία, εδώ πέρα εγώ, η ίδια η ανάπηρη, δεν μπορεί να αποτινάξει όλα του τα στερεότυπα σε σχέση με την αναπηρία και με το πόσο αποδέχομαι και εγώ ότι οι άνθρωποι που είναι γύρω μου, οι άνθρωποι που με αγαπάνε πολύ και που τους αγαπάω και εγώ πάρα πολύ, έχουν τα δικά τους στερεότυπα, τις δικές τους δυσκολίες και αυτό είναι πάρα πολύ ok και το δουλεύουμε μαζί και το δουλεύουμε μες στη σχέση και συνεχίζουμε και προχωράμε. Η γέννηση ενός παιδιού με αναπηρία ισοδυναμεί με ένα πένθος. Ισοδυναμεί με το πένθος της απώλειας του τέλειου παιδιού. Ο γονέας κατά τη διάρκεια της κοίησης, είτε είναι η μητέρα είτε είναι ο πατέρας, προετοιμάζεται για να αποκτήσει ένα παιδί στο οποίο να μπορεί να επενδύσει συναισθηματικά. Οπότε, συνέχεια φαντάζεται
ένα βρέφος που να εκπληρώνει όλα τα ιδανικά χαρακτηριστικά. Αυτό είναι μια φυσιολογική συνθήκη, είναι ο λόγος που οι άνθρωποι αγαπάνε τα παιδιά τους. Όταν γεννιέται ένα παιδί με αναπηρία, αυτή η διαδικασία μπαίνει σε περιπέτειες. Ο γονιός πρέπει να αντιμετωπίσει τον ερχομό ενός παιδιού που απέχει κατά πολύ από αυτό που φανταζόταν και να το αγαπήσει. Υπάρχει ένα πένθος. Υπάρχουν φυσικά, φυσιολογικά στάδια πένθους που είναι απαραίτητα, έτσι ώστε να, μετά να έρθει η διαδικασία της αποδοχής και η αγάπη. Αυτό είναι απόλυτα ανθρώπινο και απόλυτα φυσικό. Να μείνει μακριά από ενοχή, να μείνει μακριά από αυτοεπίκριση. Είναι πάρα πολύ εντάξει να πενθώ για το παιδί μου που γεννήθηκε και δεν είναι όπως τα άλλα παιδιά. Είναι πάρα πολύ εντάξει αυτό να με στεναχωρεί. Είναι πάρα πολύ εντάξει αυτό να με ενοχλεί, να με θλίβει, να έχω αγωνία. Αυτά τα συναισθήματα τα αρνητικά έρχονται σε κύματα. Πάνε, έρχονται, πάνε, έρχονται. Να εμπιστευθώ την αγάπη για το παιδί μου, η οποία δεν επηρεάζεται. Όσο πιο πολύ εμπιστευθώ τον εαυτό μου και το συναίσθημά μου, τόσο πιο πολύ θα αγαπήσω το παιδί μου, τόσο πιο αυθεντικός θα είμαι απέναντί του, αυθεντική, τόσο περισσότερο θα του δώσω την ευκαιρία να είναι αυτό που είναι, χωρίς όρους, και τόσο περισσότερο θα με αγαπήσει και εκείνο. Και θα αγαπήσει και τον εαυτό του πιο πολύ. Και ως ανάπηρη και ως ψυχοθεραπεύτρια, το να πει κανείς «αποδέχομαι την αναπηρία μου ή την αναπηρία του παιδιού μου», είναι πολύ εύκολο σε γνωστικό επίπεδο. Και εγώ το έλεγα πάρα πολύ έντονα τα προηγούμενα χρόνια πριν ξεκινήσω τη δική μου ψυχοθεραπεία, ότι είναι όλα πάρα πολύ καλά, τα έχω αποδεχτεί όλα πλήρως. Και όταν πραγματικά ξεκίνησα να έρχομαι σε επαφή με τα δύσκολα κομμάτια των ελλειμμάτων μου, κατάλαβα ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο κανείς να αποδεχθεί ένα τόσο έντονο έλλειμμα. Είτε το αφορά εμένα, είτε είμαι γονιός και αφορά το παιδί μου. Όσο καλύτερα είμαι εγώ με τον εαυτό μου, όσο καλύτερα είμαι εγώ με το παιδί μου, τόσο λιγότερο θα με ενδιαφέρει και τι θα πει ο κόσμος για εμένα, για την οικογένειά μου, για το σπίτι μου, για τη δουλειά μου, για το παιδί μου, για οτιδήποτε. Είναι ακόμα νωρίς, έχω ακόμη δρόμο να κάνω. Αν με νοιάζει τόσο έντονα τι θα πούν οι άλλοι για την αναπηρία μου, και βέβαια υπάρχουν και παλινδρομήσεις. Το νιώθω πάρα πολύ και εγώ από την εμπειρία μου, ότι υπάρχουν άλλοτε περίοδοι που νιώθω πολύ εύρωστη, πολύ δυνατή, πολύ okay με όλα, πολύ βασισμένη στις δυνάμεις μου, και άλλες περίοδοι που με πιάνουν ανασφάλειες, φοβάμαι τι θα νομίζουν οι άλλοι για μένα, πώς δείχνω, αν είμαι όμορφη, αν είμαι ποθητή. Η αποδοχή είναι ένα ταξίδι με μπρος και πίσω, είναι κύματα. Ώρες-ώρες νιώθω διαφορετική με την κακή έννοια. Ώρες-ώρες υπάρχει μαυρίλα και δεν ξέρω ποιο να κατηγορήσω για αυτό που συνέβη και για το γεγονός ότι γεννήθηκα ανάπηρη. Υπάρχουν φόβοι για την μελλοντική μου αυτονομία, για την παροντική μου αυτονομία, για την επαγγελματική μου αποκατάσταση, για τη ροή της δουλειάς μου, για το πώς θα εξελιχθεί η προσωπική μου ζωή. Ώρες-ώρες επίσης νιώθω ότι φταίω εγώ, ότι κάτι εγώ δεν έκανα σωστά. Τον τελευταίο καιρό έχω ενδυναμωθεί αρκετά σε αυτό το κομμάτι. Εσύ φταίς που είσαι τόσο διαφορετική, εσύ φταίς που μου παρουσιάζεις ένα θέαμα που δεν θα ήθελα να βλέπω, που οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται σε επαφή με έναν ανάπηρο δεν μπορούν να τον αντέξουν, και έτσι η κοινωνία μεταΐζει με αυτό το μικρόβιο. Πρέπει να είσαι όσο το δυνατόν λιγότερο δυσάρεστη. Πρέπει να είσαι όσο το δυνατόν καλύτερα προσαρμοσμένη. Και ο ανάπηρος καλείται να συμβιβαστεί με αυτό το κουτάκι. Αυτό το μικρόβιο είναι αυτό που παλεύω τώρα να ξεριζώσω από μέσα μου, έτσι να το φτύσω έτσι όπως το έχω καταπιεί αμάσιτο. Για να είμαι απλά αυτό που είμαι, να είμαι αυτή που είμαι, να είμαι ο εαυτός μου, να είμαι εγώ ακριβώς έτσι όπως θέλω. Εγώ δεν διαφοροποιώ τον εαυτό μου από οποιονδήποτε άλλο νιώθει διαφορετικός, και είμαι πάρα πολύ αλληλέγγυα με τον οποιονδήποτε νιώθει διαφορετικός, γιατί στην πραγματικότητα η αναπηρία δεν είναι κάτι ξεχωριστό από τις υπόλοιπες διαφορετικότητες. Ο ίκτος και η λύπη που υπάρχουν γύρω από την αναπηρία είναι φυσικές αντιδράσεις στον υπαρξιακό φόβο που εγείρει στους ανθρώπους το να βλέπουν έναν ανάπηρο. Είναι η φυσική τους άμυνα. Σε επίπεδο ψυχολόγου, σε επίπεδο έτσι, ακαδημαϊκό, επαγγελματικό κτλ., μπορώ πλήρως να το καταλάβω, μπορώ να το δουλέψω, μπορώ να το ακούσω. Σε επίπεδο προσωπικό,
Δυσκολεύομαι αρκετά και θυμώνω πολύ. Όποιος το νιώθει, αυτός χάνει. Πολλές φορές έχει τύχει να είμαι με κάποιον στον δρόμο, είτε με την παρέα μου, είτε με τους γονείς μου, είτε με τον οποιονδήποτε, ας πούμε, ή να είμαστε κάπου έξω και αντί να απευθυνθεί ο σερβιτόρος, ας πούμε, σε μένα ή η πολίτρια σε μένα, απευθύνεται σε αυτόν που είναι μαζί μου και είναι η παρέα μου. Αυτό είναι μια συμπεριφορά μικροεπιθετικότητας, η οποία είναι δείγμα της διαστρεβλωμένης αναπαράστασης που έχει ο περισσότερος κόσμος για τον ανάπηρο. Και δείγμα του τρόπου με τον οποίο η κοινωνία θέλει να βλέπει τον ανάπηρο σαν έναν άνθρωπο με μειωμένη ευθύνη και μειωμένη κυριαρχία στη ζωή του. Είναι μια προσβλητική συμπεριφορά, εμένα με προσβάλλει βαθιά, με θυμώνει. Τώρα, τα τελευταία χρόνια δουλεύω με το να μου φύγει αυτό το πράγμα και έχω ξεκινήσει και γίνομαι πιο, έτσι κι εγώ, έντονη και απαντάω σε τις περιπτώσεις και λέω, είμαι κι εγώ εδώ και άλλη φορά θα ρωτάς εμένα. Και αφού απευθύνεσαι σε μένα, γιατί δεν με κοιτάς. Η τέχνη με βοηθάει πολύ. Ζωγραφίζω από 4 ετών και είναι μια τρομερή διέξοδος για αυτά τα συναισθήματα, τα αρνητικά. Με φαντάζομαι, με αναπαριστώ με διάφορους τρόπους και αυτό με έχει βοηθήσει πολύ, ειδικά όταν ήμουν μικρότερη, να με βλέπω με έναν όμορφο τρόπο και να δομήσω μια όμορφη αυτοεικόνα για το σώμα μου, για το πώς φαίνομαι, για το πρόσωπό μου, για τη θελκτικότητά μου, για την ύπαρξή μου σαν γυναίκα. Πάρα πολύ. Η τέχνη, η ζωγραφική με έχει βοηθήσει τρομερά. Ο πρώτος και βασικός παράγοντας για να εξοικειωθεί ο πολλής κόσμος με την αναπηρία είναι η προβολή της αναπηρίας. Δηλαδή, η προβολή με έναν τρόπο όμως που να είναι casual. Με έναν απλό καθημερινό τρόπο όπως προβάλλεται το οτιδήποτε άλλο, έτσι να προβάλλεται και η αναπηρία. Η διαφορετικότητα είναι κάτι φυσικό, είναι κάτι που γεννιέται από τη φύση. Η φύση έχει επιλέξει να γεννηθώ με αναπηρία. Είμαι γέννημα της φύσης, όπως είναι γέννημα της φύσης και οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος. Επίσης, η ορατότητα, οι ανάπηροι να γίνονται ορατοί. Αυτό είναι και δική μου ευθύνη, είναι και ευθύνη δική μας σαν κίνημα και σαν αναπήρων, να βγαίνουμε από το σπίτι, να διεκδικούμε το επάγγελμά μας, να διεκδικούμε τη σπουδή μας, να διεκδικούμε τη σχολή μας, να βγαίνουμε από την πόρτα μας και να μας βλέπει ο γειτονάς μας και να τους επιβάλλουμε με την παρουσία μου. Δική μου ευθύνη να διεκδικήσω το χώρο που μου αναλογεί στο κέντρο της σκηνής. Όσον αφορά τις σχέσεις, μου είναι πολύ εύκολο, όπως είπα και πριν, να κάνω φίλους. Εκεί που αντιμετώπισα κόλλημα και στο πω δυσκολία, ήταν στις ερωτικές σχέσεις, γιατί παρατηρώ μία ακρότητα. Συνήθως οι άντρες τείνουν να με βλέπουν είτε σαν εντελώς αποσεξουαλικοποιημένη ύπαρξη, δηλαδή σαν μία εντελώς φίλη, είτε σαν μία ακραία σεξουαλική ύπαρξη που μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το τομέα, όμως μου είναι δύσκολο να παραμείνω μαζί της για όλο το υπόλοιπο συναισθηματικό δέσιμο που συνεπάγεται και έρχεται μετά. Αυτή η ακραία διάσταση, η ακραία πόλωση είναι που έχω ταλαιπωρηθεί μαζί της εσωτερικά και την ερμηνεύω σαν απότοκο όλων των διαστρεβλωμένων στερεοτύπων γύρω από την αναπηρία. Ότι ας πούμε μία ανάπηρη γυναίκα δεν μπορεί να κάνει σεξ ή αν μπορεί, μπορεί να κάνει μόνο αυτό και της είναι δύσκολο να υπάρχει σε μία σχέση, οπότε είναι ότι μπορεί να χρειάζεται πολύ φροντίδα, μπορεί εγώ να μπω σε ένα τέτοιο ακραίο ρόλο φροντίδας, πράγμα το οποίο είναι εντελώς μέσα στη φαντασία της ευρείας μάζας. Και αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι το άλλο φίλο χωρίς να προσπαθεί και χωρίς να ρωτάει και χωρίς να τολμάει να εκδηλώσει αυτή την αμηχανία, που εγώ είμαι πολύ ok με αυτή την αμηχανία, επιλέγει να συμπεριφερθεί με ακραίες, έτσι, όπως είπαμε, με διχαστικό τρόπο και να μου στερήσει κάτι την αλληλεπίδραση. Ωστόσο, δεν μπορώ
να μην παραδεχτώ ότι υπάρχει ένα σοβαρό εμπόδιο μεταξύ εμού και των αντρών σε συναισθηματικό επίπεδο. Η αναπηρία σίγουρα διαδραματίζει ένα ρόλο σε αυτό. Τα στερεότυπα για την αναπηρία σίγουρα διαδραματίζουν ένα ρόλο σε αυτό. Δεν φταίω, δεν είναι δική μου ευθύνη να τα παλέψω. Είναι ευθύνη του μεταξύ. Είναι ευθύνη της παρουσίας, της σχέσης, του να αντέξει κανείς να μείνει και να δουλέψουμε αυτά τα πράγματα μαζί. Αυτό νιώθω. Νιώθω πως ο έρωτας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για εμένα. Επίσης, έχω την αίσθηση ότι παραγνωρίζεται σαν τομέας για τους αναπήρους, η ανάγκη τους για έρωτα. Μιλάω για το ολοκληρωμένο πακέτο και όχι μόνο για το σεξ, που και εκείνο φυσικά είναι ένα σοβαρό κομμάτι. Το να διεκδικεί ένας ανάπηρος τον έρωτα για μένα είναι πολιτική πράξη. Αυτό. Έχω σκεφτεί πολλές φορές στη ζωή μου χωρίς την αναπηρία. Με φαντάζομαι να περπατάω, να τρέχω, να χορεύω, να είμαι πανύψηλη, λιγερή, καμαρωτή, έτσι, ναι. Με ονειρεύομαι στον ύπνο μου, στον ξύπνιο μου. Το αντέχω να χάνομαι σε τέτοιες ονειροπολίσεις και μετά να επιστρέφω και να βλέπω και την ομορφιά που έχει η αναπηρία και την έλλειψη που έχει η αναπηρία και να είμαι στο συνδυασμό αυτών των δύο. Κάποτε την αγνοούσα. Είχα κλείσει τα μάτια πλήρως και συμπεριφερόμουν σαν να μην υπάρχει. Αυτό σημαίνει ότι καταπίεζα το σώμα μου πρώτα απ' όλα και τις σωματικές μου ανάγκες για να παριστάνω ότι δεν τις έχω και για να είμαι όσο το δυνατόν πιο ενταγμένη στο σύνολο και να μην φαίνεται η διαφορά μου. Αυτό εμένα ζημίωνε μόνο. Ξεκίνησε να αλλάζει από τότε που ξεκίνησα ψυχοθεραπεία και από τότε που ξεκίνησα να εκπαιδεύομαι για να γίνω ψυχοθεραπεύτρια Gestalt. Ξεκίνησα να βάζω το σώμα μου και τις ανάγκες του πάνω απ' όλα. Έχω κάποιες παραπάνω ανάγκες από ό,τι έχει ο διπλανός μου και αυτό είναι ok. Και δεν άλλαξε τίποτα, δηλαδή δεν έγινε και τίποτα τρομερό. Όλα είναι πολύ καλύτερα από πριν. Μου αρέσει να λέγομαι αναπηρή. Μου αρέσει μέσω αυτού του όρου να συνδέομαι με άλλους ανθρώπους που μου μοιάζουν ή και δεν μου μοιάζουν και δουλεύω στο να μου αρέσει. Δεν μου άρεσε πάντα. Αρχικά δεν ήθελα το κάνω τον ακούω. Περάσαν περίοδοι που ήθελα να κλείνω τα μάτια μου και να κάνω σαν να μην υπάρχει. Και μέσα από όλο το ταξίδι, μέσα από όλα τα κύματα, έχω φτάσει τώρα στο να τον ακούω με μεγάλη αγάπη και μεγάλη χαρά και να νιώθω περήφανη γι' αυτό. Χρειάζομαι έναν τρόπο για να συντάσσομαι μαζί με άλλους ανθρώπους και για να νιώθω ότι είμαι κίνημα μαζί τους. Και το ίδιο περήφανη νιώθω που είμαι γυναίκα, το ίδιο περήφανη νιώθω που είμαι Ελληνίδα, το ίδιο περήφανη νιώθω που είμαι Ξανθιά, το ίδιο περήφανη νιώθω που έχω τατουάζ, που είμαι ψυχολόγος, που είμαι ψυχοθεραπεύτρια και για όλες τις άλλες μου κατηγοριοποιήσεις. Νιώθω διαφορετική για πάρα πολλά πράγματα, εκτός από την αναπηρία και για την αναπηρία.